ρε. Να κάνω το λέω μας κυνηγάει. Κυνηθεί η τέτα. Ήθελε το κατακλυσμό του ΝΟΕ για να πληθεί. Αυτό το καγκελάκι το αλουμινένιο έφυγε στην πορεία. Γενικώς έπεσε ένα ξύλωμα. Η αποκαθήλωση, όπως λέγεται και το σημερινό βίντεο, ήταν 100%. Η δερματίνη που εσείς βλέπετε με λίγες μαυριλίτσες και λέτε «έλα μωρέ, γιατί δεν πήρες ένα σουγκαράκι να το καθαρίσεις», έφευγε μαζί με τη βρώμα, έχω να σας πω. Γι' αυτό και έφυγε εντελώς. Το αλουμίνιο και το παρμπρίζ σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Γενικώς είπαμε να βγάλουμε μια-δυο βιδίτσες, να τις αλλάξουμε και από κάτω έβγαιναν δράκι, οπότε σιγά-σιγά ξυλώθηκαν τα πάντα. Θα το δείτε στο τέλος του βίντεο. Εδώ ήταν το φως, το πλαϊνό. Εδώ είναι πίσω από τις δερματίνες, δεξιά και αριστερά του σκάφους. Εδώ είναι τα καθίσματα και το πλαϊνό κάτω από τη δερματίνη. Τα λάστιχα από την πόρτα φύγανε. Ξυλωθήκανε κομματάκι-κομματάκι, γιατί ό,τι έπιανες διαλυόταν. Το παρμπρίζ, όπως σας είπα, είχε σικαφλέξ. Εντάξει, είναι 44 ετών σκάφος, δεν περιμέναμε να είναι και σε τέλεια κατάσταση, αλλά δεν είναι καθόλου προσεγμένο. Δεν υπήρχε καμία συντήρηση από πίσω. Σκουριές, γιατί είχαν αφήσει επάνω μεταλλικά αντικείμενα και είχαν βραχή. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ένα από τα όργανα δεν δουλεύει, το ξύλο που είναι πίσω από το τιμόνι είναι ιδιαίτερα φθαρμένο, ξεφτίζει και πέφτουν κάτω κομματάκια ξύλου και το τιμόνι και τα ιδιακόπτες κάνουν κρούτσου-κρούτσου από το αλάτι. Το εσωτερικό έχει αρχίσει και καθαρίζεται σιγά-σιγά. Και πάμε τώρα στο εξωτερικό κομμάτι, αυτό είναι το πίσω μέρος. Η μηχανή, όπως βλέπετε, θέλει βάψιμο και το πλαστικό, που είναι το λιγότερο βέβαια. Εμάς μας νοιάζει να γίνει η συντήρηση της μηχανής. Έχουν φύγει αυτοκόλλητα. Αυτό δεν φαινόταν μέσα στο νερό, είναι χτυπημένο το σκάφος. Το λάστιχο γύρω-γύρω είναι καμένο. Μία μικρή βόλτα γύρω-γύρω από το σκάφος για να δείτε και τις ζημιές και τις φθορές που υπήρχαν από πίσω. Και τα παράθυρα, θα τα δείτε σε λίγο, τα οποία είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, γιατί είναι ραγισμένα, με αποτέλεσμα να βρούμε και νερό στο εσωτερικό του σκάφους. Η τέντα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν στηριγμένη με κάτι κοντάρια και κάτι σκουπόξυλα. Να τα παράθυρα. Θα αλλάχτουν εντελώς, θα μπει ένα φημέ τζάμι λίγο πιο σκούρο. Και είμαστε έτοιμοι να ξυλώσουμε τα ρέλια, να ξυλώσουμε το παρμπρίζ, να ξυλώσουμε το roll bar, γενικώς να ξυλώσουμε από πάνω ό,τι θεωρούμε ότι θέλει η επισκευή ή πέταμα. Και να δούμε, να κάνουμε ένα πλάνο για το τι θα κάνουμε εμείς πια στο σκάφος, πώς θα του αλλάξουμε την όψη. Η μηχανή έχει αρχίσει και λύνεται και ο Κωνσταντίνος σε απόγνωση. Είμαστε μέσα, μας έχει βγει πάτος, ο Κωνσταντίνος μιλάει με το μηχανικό, έχουμε βγάλει τα πάντα, τζάμια, έχουμε, γίνεται του, γίνεται λίγο της κακομοίρας, έχει πάρα πολύ δουλειά, βγάζει διάφορα που δεν τα είχαμε υπολογίσει. Τρυπές βίδες παντού, δηλαδή ο προηγούμενος πήγε ένα σουρωτήρι. Παρόλα αυτά είναι πολύ καλό σκαρί. Έχει πολύ δουλειά, πολύ δουλειά. Μια τσιπούρα πελαγίσια θα πάω να φάω μετά και να πιω και τσιπούρα, γιατί το αξίζω. Έχουν γίνει τα χέρια μου, δεν φαίνονται. Θα σας δείξω τώρα. Και τώρα τα καθάρισα, τα καθάρισα και ένα μαντιλάκι που τάζω. Πεινάω. Διστάζω. Πονάει η μέση μου. Πονάει τα πόδια μου. Πονάει τα πόδια μου. Ευτυχώς έβγαλα φωτογραφία το χέρι μου πριν το πλύνω. Για να πιστείτε.
το πουλήσω με ένα γροζούζικο με το σπιτέ. Εδώ είναι η μηχανή. Θα μπει δηλαδή, δεν είναι. Έχει έρθει στο γιατρό τώρα. Βγάλανε και αυτό, όπως βλέπετε. Αυτό δεν θα ξαναμπεί εδώ. Δεν υπάρχει σημείο που να μην χρειάζεται φτιάξιμο. Εδώ το σουρωτήρι, κοίτα. Το σουρωτήρι εδώ. Σουρωτήρι, δηλαδή. Όχι, όχι το απλό. Μέσα γίνεται παζουλισμός. Βγήκε και το λάστιχο αυτό, εδώ είχε λάστιχο και αλουμίνιο, το οποίο θα αλλάξει. Τα νερά που θα σταυρίσουν. Σιγά μου κάτω ασχοληθώ με τα νερά. Θα φτιάξουν οι μάστρες. Και αυτό κόπηκε, όπως και το άλλο, το οποίο θα φύγει και δεν θα ξανά είναι εδώ. Εδώ γίνεται χαμός, βλέπετε. Εδώ βλέπετε το σουρωτήρι. Γεια. Εσύ μη χαιρετάς. Τρύπες. Τρύπες. Καπετάνιε, χαμογέλα. Γραβιέρα τρίτης. Αυτό είναι ο Ρατατούις. Έμεινε και πλάκα μέσα, ρε. Κρατήσουμε την πλάκα. Έχει και νερά μέσα, ρε. Δεν τα βγάλαμε. Δεν τα βγάλαμε τα παιδιά. Χαμός! Ω, χαμός! Τον πέρα τρία βάσαλα. Βάλα τα σκυλιά! Σιγουρά! Δεν μου λες με κάτω, βάλα αυτό. Αυτό, κυρίες και κύριοι, θα γίνει ένα πολύ ωραίο σκάφος. Γιατί προς το παρόν δεν είναι. Για έλα κρατά κόντρα να κατέβω. Ναι. Αυτά... Τι ήταν, ρε. Εδώ είναι που είμαστε στη μεγαλύτερη απόγνωση όλων. Τα έχουμε δει όλα ξυλωμένα, όλα σκουριασμένα. Το αντιολισθητικό θέλει όλο τρίψιμο. Εδώ είναι το ντεπόζιτο της βενζίνης, το οποίο θα σφραγιστεί από πάνω και θα μπει και η σεντίνα. Μέσα εκεί που είναι η άγκυρα είχε φυσικά σκουριές, τα σικαφλέξ επάνω στο παρμπρίζ, βγήκανε κάγκελα. Και εδώ είναι η αποκαθήλωση και το απόλυτο γύμνωμα του σκάφους. Έχει τριφτεί το εξωτερικό, έχει μείνει στο πράιμερ. Δεν υπάρχει τίποτα επάνω πια στο σκάφος, μόνο η μουράβια είναι από κάτω, την οποία θα βγάλω εντός ολίγου με τα ίδια μου τα χέρια μέσα σε 2 ημέρες. Ο άνθρωπος εκεί που ξεμουραβιάζει και μουραβιάζει με κοίταγε καλά-καλά, με ρώταγε σε ποια εταιρεία δουλεύω. Όλα είναι υποκατασκευή τελικά. Δεν έχει πολύ καλή μέρα, έχει πολύ κρύο. Αυτό είναι κάποιους μήνες πριν, είναι το χειμώνα που φτάσαμε στο σημείο να το ξεμουραβιάσουμε. Εδώ είμαι πολύ χαρούμενη γιατί είναι η πρώτη μέρα που αποφάσισα να ξεμουραβιάσω. Το θεωρούσα πιο εύκολο από ότι ήταν φυσικά, όπως και όλα τα πράγματα, αλλά επειδή μου αρέσει να δοκιμάζω και να βάζω τα χεράκια μου για να φτιάχνω τα πράγματα που θέλω, αποφάσισα να το κάνω μόνη μου. Πιάνω τα μαλλιά μου όπως με συμβούλευσε η κυρία εκεί στο πάρκινγκ και μου είπε να βάλω και μάσκα. Εγώ την πρώτη μέρα έβαλα τη μάσκα του κορονοϊού, ξέρετε, αυτή την απλή. Δεν ήταν και πολύ σόφρον αυτό που έκανα. Ο αέρας κουνάει και την κάμερα, οπότε κάποια πλάνα τα χάσα. Δεν είχα πάρει χαμπάρι γιατί ξεμουράβιαζα. Έβαλα το κάθισμα του αυτοκινήτου που έχουν εκεί πέρα για να κάνουν τέτοια δουλειά. Πήρα το τριβείο, πήρα ανταλλακτικά και ξεκίνησα να ξεμουραβιάζω. Πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι
Δεν ήταν πολύ σωστή επιλογή η μασκούλα που φόραγα, όπως βλέπετε. Έχω γίνει κατάμαυρη. Δεν υπάρχει σημείο πάνω στο πρόσωπό μου και μέχρι το λαιμό που να μην είναι μαύρο. Πραγματικά δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο. Αυτό είναι το πρώτο χέρι. Το πάνω είναι το λίγο ξεμουραβιασμένο και το κάτω είναι το παλιό, όπως βλέπετε. Και εδώ βρήκαμε ένα χτύπημα το οποίο θέλει στοκάρισμα. Πάμε για δεύτερη μέρα ξεμουράβιασμα. Το πρωί ξύπνησα και πόναγε ακόμα και το μικρό μου νύχι. Είμαι καλύτερα τώρα. Ξεμουράβιασα γύρω στις 7 ώρες την ημέρα με ελάχιστο διάλειμμα. Εδώ τη δεύτερη μέρα έβαλα λίγο μυαλό, έβαλα μια διπλή μάσκα με φίλτρο. Όχι ότι σώθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Η μουράβια είναι τοξικό υλικό, είναι χημικό. Και κακώς έκανα αυτό που έκανα, αλλά τέλος πάντων τώρα πια δεν έχει νόημα να μετανιώνω. Γυαλάκια για να μην μπει φυσικά σκόνη μέσα στα μάτια μου. Και πάμε για δεύτερη μέρα ξεμουράβιασμα. Είχα σκοπό να το τελειώσω σήμερα, όπως και το τελείωσα, γιατί τέλος πάντων δεν ήθελα να ξανακατέβω στο πορτοράφτη για να ξεμουραβιάσω. Ήθελα να τελειώνουμε για να μπορέσουν να το πάρουν οι μάστορες να στοκάρουν τα σημεία που θέλανε στοκάρισμα και να αρχίσουν το primer και μετά το βάψιμο για να αρχίσει να φτιάχνει σιγά σιγά, να αρχίσουμε να αναθαρίζουμε λίγο. Η κόπωση είναι μεγάλη, το κρύο ήταν πάρα πολύ, αλλά η ευχαρίστηση τώρα πια που το βλέπω είναι πενταπλή, οπότε δεν με πειράζει καθόλου. Και ήταν και μια τρελή εμπειρία να ξεμουραβιάζεις κάπως, να καταλάβεις και τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις δουλειές. Γιατί πολλές φορές παραγγέλνοντας και βρίσκοντας έτοιμα κάποια πράγματα, δεν εκτιμάς και τη δουλειά που κάνει ο άλλος. Στην αρχή με πολύ προσοχή, αλλά μετά του δώσα και κατάλαβε. Αυτό είναι το τελικό στάδιο σε ένα κομμάτι του σκάφους. Αυτό είναι το τελικό στάδιο στο μεγαλύτερο κομμάτι του σκάφους. Επάνω βλέπετε στα πλάγια λίγη μουράβια ακόμα. Το μπλε είναι primer από κάτω. Είναι αστάρι, ας πούμε, που μπαίνει κάτω από την πογιά. Και εδώ είναι το τελικό στάδιο μετά από 2 μέρες απίστευτης κούρασης, αλλά μεγάλης χαράς, να έχει αυτό το αποτέλεσμα και να το έχω τελειώσει με τα χεράκια μου. Έχει μείνει μόνο το πίσω κομμάτι, το οποίο δεν το είδα. Θα το κάνω εκεί που είναι η μηχανή, δηλαδή, που δεν το κατάλαβα ότι έπρεπε να το κάνω και εκεί. Είναι του προτάρι αυτές οι χαζομάρες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ήθελα όλο αυτό να το μοιραστώ. Και όπως πάντα, όταν κουράζομαι πάρα πολύ, μου βγαίνει η χιουμοριστική διάθεση. Και βγήκε αυτό. Με όλη την ευγένεια που με διακρίνει και το σεβασμό που σας έχω, πραγματικά απευθύνομαι σε όλες τις γυναίκες του TikTok. Και θέλω να σας δώσω μια συμβουλή. Η γυναίκα, παιδιά, πρέπει να είναι σεξ. Πρέπει να είναι φιλική. Πρέπει να περιποιείται τον εαυτό της. Δεν μπορεί να πηγαίνεις ούτε στο περίπτερο χωρίς να έχεις ένα νύχι καθαρό. Καταρχάς, ξεκινήσουμε από το βασικά. Ένα μαλλί περιποιημένο. Το μπαλαγιάζ, φυσικό, μουράβια, εδώ. Βάζεις τη μουράβια από εδώ μέχρι όπου σε πάει το τριβείο και μετά βάζεις το φυσικό σου. Αυτή, καθαρό. Καθαρότατο το αυτή, να τρίζει από καθαριότητα. Μπλουζίτσα, σεξι. Να, φαίνεται και λίγο βυζί, λίγο κολαράκι, κάτι. Πώς θα φτωθεί ο άλλος δηλαδή. Για κάτσε δηλαδή, γυναίκα, πρέπει να είναι περιποιημένη, all time classic. Όχι, 24 ώρες το 24 ώρα ήθελα να πω. Αυτό τέλος πάντων. Δεν τρέπεστε λίγο. Θα έρθει ο άντρας στο σπίτι, να μην έχει δηλαδή μια περιποιημένη γυναίκα να δει εδώ το μαλλί να στέκεται όλη τη μέρα με λακ. Είναι δυνατόν, απαράδεκτες είσαστε. Πάω να κάνω μπάνιο τώρα γιατί θα έρθει ο άντρας μου και θα με χωρίσει. Καπετάνιε, χαμογέλα. What a wonderful world.